από τον Μάρκο. Από τον Μάρκο τον γκολ. Το 1-0 λοιπόν για την ελληνική ομάδα στο 23ο λεπτό του παιχνιδιού. Ωραία παλιά, δεν γινόταν τίποτα καλύτερο. Είναι η παλιά στον Τουρσουνίδη. Τουρσουνίδης μέσα στην περιοχή, γίνεται το σουτ. Δοκάρι, φοβερό σουτ από τον Γιώργο Τουρσουνίδη. Επιμένει η ελληνική ομάδα για τον Τσάρτα. Και πάει Τουρσουνίδη στην ίδια θέση. Γίνεται τη σέντρα και παλιά το βάζει στο 2-0. 2-0 για την ελληνική ομάδα από τον Ντανιέλ Μπατίστα. Καταπληκτική φάση στο 70ο λεπτό. Καταπληκτική φάση. Ωραία παλιά για τον Κασάπη. Επέλαση του Κασάπη, γίνεται σέντρα, είναι ο Μαχλάς και το 3-0, καταπληκτικό γκολ. Καταπληκτικό γκολ. Αυτά τα παιδιά, αυτά τα νεαρά παιδιά. Αυτά τα παιδιά, 76ο λεπτό. Τουρσουνίδης, ο Μαχλάς κάνει το σουτ και είναι το 4-0, αλλά ο διευθυντής τι θέλει εκεί. Πάλω την μπάλα για Ενθύμιο θα θέλει, για να δούμε. Ακριβώς. Έτσι όπως τον είδαμε να τρέχει προς την μπάλα, σαν να πήγαινε να δείξει κάτι offside, βέβαια δεν υπήρχε offside. Απλά ο διαιτητής πήγε να μαζέψει την μπάλα, να την κρατήσει για Ενθύμιο, ο Γάλλος διαιτητής. Ξαναβλέπουμε εδώ τη φάση. Σαφώς δεν υπάρχει offside. Ήταν το 4-0 για την ελληνική ομάδα.